Το επιμελητήριο Σερών συμμετέχει στη μεγάλη έκθεση τουρισμού με την επωνυμία World Tourism Expo 2022 που θα διεξαχθεί στις 1 έως στις 3 Απριλίου στην Αθήνα στο εκθεσιακό κέντρο Περιστερίου. Το επιμελητήριο Σερών χθες πήρε απόφαση, θα συμμετάσχει στην πρώτη τουριστική έκθεση στην Αθήνα που θα γίνει σε ένα καινούριο χώρο στο Περιστέρι, την World Tourism Expo. Πρόκειται για μια σημαντική διεθνή έκθεση όπου ελληνικοί και ξένοι τουριστικοί προορισμοί, τα νησιά της Ελλάδας, ο θεματικός τουρισμός, η γαστρονομία και ο ίνος συναντώνται και ενώνουν τις δυνάμεις τους με στόχο την τόνωση της τουριστικής αγοράς σε όλες τις εμφάνσεις της. Η οποία είναι μια πρώτη ευκαιρία, μια μεγάλη ευκαιρία και για τους Σεραίους όλους να δει ο κόσμος το πόσο σωστά καταλήματα έχουμε, το τι περιοχές έχουμε και συγχρόνως να δει τα παραδοσιακά μας προϊόντα, τα κρασιά μας και όλα αυτά. Συγχρόνως θα γίνουν και B2B συναντήσεις με tour operators από πάρα πολλές χώρες του εξωτερικού, από όλο τον κόσμο. Και πιστεύω ότι μέσω των φυλαδίων και μέσω της διαζώσης παρουσίας θα δώσουμε την ευκαιρία σε πολύ κόσμο να γνωρίσει τις Σέρες και να έρθουν να μας επισκεφθούν. Και καλεί όλες τις σεραϊκές επιχειρήσεις που επιθυμούν να λάβουν μέρος να δηλώσουν τη συμμετοχή τους έως και τη Δευτέρα 15 Μαρτίου. Οι αιτήσεις σήμερα, ξέρετε, χθες το ανακοινώσαμε, θα είναι μέχρι τις 15 του μηνός, μόλις τελειώσει η άλλη παρουσία που θα έχει το επιμελητήριο στη Food Expo, ούτως ώστε να οργανώσουμε το κομμάτι του τουριστικού, το οποίο παίζει ρόλο και το πώς θα παρουσιάσουμε το περίπτερό μας εκεί. Έτσι. Νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά και καλό τους Σεραίους που ασχολούνται με τέτοιου είδους θέματα, είτε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και καταλήμματα που είναι γραμμένα στο επιμελητήριο, είτε δήμοι. Ήδη έχουμε κάνει και επαφές με τους Δήμους, είτε το Σπύλο Αλιστράτης που ξέρουμε ότι 99% θα έρθει. Όλοι αυτοί συντεταγμένα να κατεβούμε κάτω και να δώσουμε μια πολύ καλή παρουσία στην Αθήνα για τα θέματα του νομού Σερών. Τέλος, τονίζει πως έχουμε αξιόλογα μέρη και προϊόντα. Πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι έχουμε πάρα πολύ αξιόλογα μέρη και πάρα πολύ αξιόλογα προϊόντα και νομίζω ότι όποιοι έρχονται στις Σέρες μετά θα ξαναέρχονται σίγουρα.